Άντε ρε εσύ, τελείωνε, Τόσες μέρες δεν κεφάλι σου. έχεις βέβαια το σου, Έχει και ένα review να κάνεις, ξεκόλα! Ε, Έξι και δυο οχτώ. Λοιπόν, ξεκινώντα το review, θα ήθελα να πω ότι αυτή εδώ η συσκευή τι τελευταίε 4 μέρε, όταν δεν δούλευα, ήταν συνέχεια στο κεφάλι μου και έκανα συνέχεια δοκιμέ. Δεν έχει ξεκολλήσει και μου πρόσφερε μερικέ τρομερέ εμπειρίε. Και επειδή ήθελα να δοκιμάσω όχι μόνο σε μένα, και σε φίλου, φώναξα φίλου, κάτσαμε εδώ, τα είπαμε και εχθέ όλο το βράδυ καθόμαστε και τα βλέπαμε και είχαν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό. Είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή. Α ξεκινήσω λίγο το review, ξεκινώντα. Α ξεκινήσω το review ξεκινώντα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντα το review, θα ήθελα να χωρίσω δύο κατηγορίε. Πώ χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη συσκευή υποστηρίζεται από τηλέφωνα, τα οποία όπω σα έχω πει είναι από ανάλυση 720 και πάνω. Όσο καλύτερο το τηλέφωνο, τόσο καλύτερη η εμπειρία. Δεν φαίνονται τα pixel τόσο πολύ. Είναι πιο smooth αυτό που βλέπουμε. Λειτουργούν με αυτό τηλέφωνα τα οποία έχουν iOS, δηλαδή τα iPhones, και Android τηλέφωνα. Δυστυχώ δεν υπάρχουν εφαρμογέ για Windows Phone, το οποίο προ το παρόν είναι αρνητικό, ελπίζω να διορθωθεί στο μέλλον. Τώρα, α πω λίγο πρώτα για το iOS. Στο iOS μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει κάποιε συγκεκριμένε εφαρμογέ, οι οποίε ήταν αρκετά εντυπωσιακέ, μπορώ να πω. Ε, από αυτέ ξεχώρισα το Explore 360, που είναι μια εφαρμογή η οποία σου επιτρέπει να βλέπει βίντεο σε 360 μοίρε. Γυρνά το κεφάλι σου γύρω-γύρω και κοιτά, και πραγματικά όπου και να γυρίσει μπορεί να είσαι μέσα στο βίντεο. Ε. Μπορώ να πω ότι δεν έχω ξανανιώσει τόσο ωραία, μάλιστα ξεχώρισα μια στιγμή που ήμουνα μέσα στο νερό και επειδή σου δίνει η μάσκα, την αίσθηση της πραγματικής μάσκας είναι σαν να έχεις βουτήξει, φοράς τη μάσκα σου και γυρνά και βλέπεις τα ψάρια, τους δίτες που ήτανε... Εντάξει, πραγματικά φόρεσε και τα ακουστικά με τη μουσική που είχε και μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό πράγμα από αυτό. Λοιπόν... Επίση, ξεχώρισα ένα ωραίο ρολάκι το Mad Race, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Το κουνά και το χειρίζεσαι, κουνά το στο κεφάλι σου, το οδηγά, μάλλον. Επίση, το Street View και έκανα μια ξενάγηση στη Βενετία και έβλεπε τα αξιοθέατα τη Βενετία, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ε, αυτά που ξεχώρισα όμω ήταν τρει εφαρμο εφαρμογέ που ζουν με το Explorer 360. Η μία είναι το Sisters, είναι ένα thriller στο οποίο το φορά και είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο. Και απλά εσύ γυρνά το κεφάλι σου και βλέπει τι γίνεται γύρω σου. Όπω καταλαβαίνετε, είχε αρκετά jump scare. Και μπορώ να πω, αν και εγώ δεν τρόμαξα γιατί ήμουν λίγο αποψιασμένο, ε, στα παιδιά που το δοκίμασα και λογικά κάπου εδώ σε μια γωνία θα δείτε το βιντεάκι, το απόσπασμα από το φίλο μου που το έβαλα. Δεν άντεξε να το δει. Τρόμαξε τόσο πολύ και το πέταξε. Το πέταξε που το έβγαλε στην άκρη στην ουσία. Ε, ήταν πραγματικά ατμοσφαιρικό, ήταν και με τα ακουστικά κλεισμένο. Οπότε ναι, ε, το Lumber VR που οδηγάς μια μέλισσα πάρα πολύ ωραίο και αυτή που ξεχωρίζει επίσης είναι το Roller Coaster στο οποίο είσαι σε ένα τρενάκι και ανεβοκατεβαίνεις πάνω κάτω και εκτός του ότι ανεβοκατεβαίνεις πάνω στις ράγες όπου και να γυρίσεις το κεφάλι σου μπορείς να δεις τι γίνεται εκεί μέσα. Πραγματικά εντυπωσιακότατο. Τώρα, καλό ή κακός, ένα που τα θεωρώ τα αρνητικά του είναι ότι δυστυχώς στο iOS δεν υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Το Android κερδίζει κατά κράτο στο θέμα εφαρμογέ. Έχει όσε εφαρμογέ έχει το iOS και ακόμα περισσότερε, οι οποίε ξεχωρίζουν υπερβολικά πολύ. Όλε αυτέ οι εφαρμογέ που σα είπα για το iOS τι έχει και το Android. Το δοκίμασα με τέσσερα διαφορετικά κινητά. Με iPhone 5S, με iPhone 6, με Samsung S2 και με Samsung S4. Μπορώ να πω ότι αυτά που ξεχώρισαν για μένα ήταν το 5S Πάρα πολύ ωραίο. Και το 5, αλλά πιο πολύ μάρουσε το 5S όλος παραδόξος. Και το 6, συγγνώμη, αλλά πιο πολύ μάρουσε το 5S και το S4. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα εντυπωσιαζόμουν ειδικά με τα Samsung τόσο πολύ. Ε, Επίση, θα ήθελα να πω ότι τα παιχνίδια που έχει υπάρχουν κάποια πολύ ωραία. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, Δυστυχώ, δεν θα κάτσουμε μία-δύο ώρες να παίξουμε ένα παιχνίδι γιατί δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα παιχνίδια. Τα παιχνιδάκια που υπάρχουν μέσα μοιάζουν πιο πολύ με demo, δηλαδή απλά βλέπεις μια πίστα και αυτό ήταν. Ε, ευελπιστώ ότι σιγά σιγά επειδή αναπτύσσεται η κοινότητα ακόμα, αυτά θα εμπλουτιστούν όλο και περισσότερο και θα βάλουμε παραπάνω, θα μπουν παραπάνω εφαρμογέ και ήδη θα βλέπω κάθε μέρα και κάτι καινούριο, δηλαδή με στι τέσσερι μέρε πρόσεξα δύο-τρει εφαρμογέ που μπήκανε τώρα. Οπότε με αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, στου επόμενου δύο-τρει μήνε θα έχουμε ποάρα, πάρα πάρα πολλέ εφαρμογέ. Ε, Επίση, θα ήθελα να τονίσω ένα από τα αρνητικά που είδα ήταν, αν και αυτό είναι πιο πολύ θερμα, θέμα, οργανισμού, επειδή είμαι άνθρωπο ο οποίο ιδρώνει πάρα πολύ το καλοκαίρι και όταν φοράω γυαλιά, συνήθω θα μπώνουν ανάμεσα εδώ στα μάτια τα γυαλιά μου. Το ίδιο πρόσεξα και εδώ, επειδή είχε πάρα πολύ ζέστη αυτέ τι μέρε. Καμία φορά, εάν αγχωνόμουν ήδη. Ζεστηνόμουν πάρα πολύ. Έβλεπα ότι εδώ ανάμεσα λίγο οι φακοί, ανάμεσα στα μάτια μου, ίδρωναν, ζεσ... ε, θάμποναν λίγο και τους καθάριζα. Έγινε κανένα δύο-τρεις φορές αλλά ήταν κυρίω γιατί εγώ το παθαίνω αυτό. Δεν ξέρω, όσοι φοράτε γυαλιά. μπορεί να το έχετε προσέξει, ίσω. Λοιπόν. Ένα πολύ καλό είδα ότι εδώ πέρα. Σα έδειξα στο unboxing δύο πλαστικάκια. Οι φακοί αυτοί βγαίνουν και μπαίνουν πιο, μικρής, πιο μικρού πάχου ή πιο μεγάλου πάχου, ώστε όσοι έχετε γελά, όσοι φοράτε γελιά, να μπορείτε να ζουμάρετε είτε πρεσβειοποία είτε μοιοποία και να το χρησιμοποιήσετε. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω δει σε άλλα χαρτονένια. Γιατί στα χαρτονένια, καλό ή κακό, και ο Γιώργο Σουμπαροτούδη από το Gamepad GR που το δοκίμασε, γιατί κατέβασε και έφτιαξε χαρτονένιο για να το δούμε. Ε, είπε ότι το zoom δεν είναι τόσο καλό. Δηλαδή, το συγκεκριμένο, καλό ή κακό, προσφέρει καλό zoom. Και αν έχει πρόβλημα μοιοπία ή πρεσβειοπία, η φακή, τα πλαστικά και αυτά, και να σα τα δείξω, τα έχω εδώ πέρα. Αυτά εδώ μέσα είναι. Τα βλέπετε, έχουμε διαφορετικού πάχου, μικρού και πιο μεγάλου, ανάλογα άμα έχουμε μοιοπία ή πρεσβειοπία. Μπαίνουν, αλλάζουν. Πάρα πολύ απλό. Μπαμ, μπαμ, μπα, μπα, μπαίνει, βγαίνει. Και το ρυθμίζουμε. Η γωνία θέαση που προσφέρει αυτό είναι 100 μοίρε και είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Τώρα, ε, σε κατασκευή είναι πάρα πολύ καλό. Ε, το αρνητικό, το ένα, σα είπα, είναι αυτό λίγο που θαμπώνει, αλλά είναι ανάλογα στον οργανισμό. Κάποιο, ο οποίο δεν υδρώνει τόσο πολύ όσο εγώ, δεν θα έχει κανένα απολύτω θέμα. Όχι ότι είναι κανένα τίποτα το ιδιαίτερο, απλά το καθαρίζει δύο δευτερόλεπτα και τέλειωσε. Είναι πολύ ανετό, δεν με ζόρισε καθόλου. Και μάλιστα, πολλές φορές που έβαλα και τα ακουστικά, απομονώθηκα τόσο πολύ, που ένιωσα ότι βυθίζομαι. Και μετά, όταν επανήλθα στον έξω κόσμο, στον πραγματικό. Ε, ήταν λίγο. Wow, που πέρασε από μια πραγματικότητα σε μια άλλη. Ήταν πολύ έντονο το συνέστημα. Πολλέ φορέ, έτσι όπω ήμουνα, επειδή ήθελα να περπατήσω μέσα στο περιβάλλον, παρά λίγο να σκοντάψω πραγματικά. Εντάξει, είχα στο νου μου ότι δεν είμαι στην πραγματικότητα, αλλά έτσι όπω το βλέπω μέσα, ειδικά στα βίντεο 360, θε να προχωρήσει να δει, προχωράει. Και κάποια φορά παρά λίγο να πέσω. Αλλά εντάξει, αυτό ναι. Ε, Επίση, θα ήθελα να πω ότι στο Android υπάρχουν δύο εφαρμογέ, οι οποίε εφαρμογέ είναι αυτέ νομίζω ότι οι οποίες το κάνουν να ξεχωρίζει ακόμα πιο πολύ. Η μία χρησιμοποιεί αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ είναι QR code, είναι 60x60, πήγα και το εκτύπωσα, είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Το στρώνεις πάνω στο γραφείο σου, το βάζεις πάνω στο γραφείο σου και φορώντας τα γυαλιά, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή C More RPG, αυτό με το που το δει, Αρχίζει και αναγνωρίζει πάνω στην επιφάνεια 3D κάστρα, ε, βουνά, δέντρα, γίγαντες, δράκους Και μπορείς, μπορείς εστιάζοντας πάνω, στην αρχή νομίζω ότι είναι πατώντας μόνο με το χέρι Εστιάζοντας πάνω σε περιοχές μπορούν οι δράκοι, οι γίγαντες, όλα αυτά να περπατάνε Και ξαφνικά βλέπεις ένα τρισδιάστατο, ένα τρισδιάστατο περιβάλλον Το οποίο αλληλεπιδρά με αυτό που θες Σκότωνες δράκους, σκότωνες γίγαντες, το συγκεκριμένο το δοκίμασα και έπαθα πλάκα, θα σας λογικά κάπου εδώ πέρα θα υπάρχει ένα βιντεάκι να δείτε πως είναι και τις αντιδράσεις των ε, παιδιών που το δοκίμασαν. Ε, είναι για μένα, για μένα ως Κώστας από τις πιο δυνατές του εφαρμογές, πραγματικά είναι ένα επιτραπέζιο το οποίο φαντάζω ότι μπορούν να φτιάξουν άμα βγάλουν κάποιες παλέτες ακόμα εξτρά. Δηλαδή, πώς ήταν τα HoloLens που είδατε στη Microsoft που έβλεπες το Minecraft 3D πάνω στο τραπέζια, σκεφτείτε το ίδιο πράγμα, με κάστρα, με δράκους, με γίγαντες να περπατάνε, να δίνεις εντολή στο unit σου να περπατάει και να σκοτώνει ο ένας δράκος στον άλλον ή ο ένας γίγαντας στον άλλον, δηλαδή ήταν... Wow. Ήταν mindfuck, γιατί λες, τι γίνεται, έβαζε το χέρι σου, δεν έπινες τίποτα και από κάτω έχεις ένα κάστρο. Ήταν πολύ δυνατή, αλλά δυστυχώ υπάρχει μόνο για Android αυτό. Επίση, υπάρχει μία εφαρμογή, και εδώ νομίζω είναι το catchy point που θα, νομίζω θα σα ενδιαφέρει του πιο πολλού. Είναι το Trinus VR. Το Trinus VR είναι μία εφαρμογή η οποία σα επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ, ώστε να κάνετε streaming από το PC σα. Δηλαδή, τι, βάζετε να παίξετε ένα παιχνίδι, κατεβάζετε την εφαρμογή Trinus VR στο κινητό, και την, το σερβερ που σου δίνει στο, στον υπολογιστή σου. Και δημιουργείς ένα link ανάμεσα στον υπολογιστή και στο κινητό. Οπότε ό,τι βλέπεις βάζεις και παίζεις στο παιχνίδι σου. Ένα fighting, ένα first person shooter, οτιδήποτε. Ε, αναλαμβάνει να στείλει mirror στο κινητό. Και εσύ το βλέπεις σε 3D. Βέβαια. Οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο είναι μόνο για Android και υπάρχουν δύο εφαρμογέ. Είναι η δωρεάν και η πληρωμένη. Αυτή που την πληρώνει. Αυτή που πληρώνει είναι έχει 5 ευρώ. Αλλά αν πείσαμε να παίζει και να βλέπει παιχνίδια σε 3D, σκεφτείτε το μέσο επόμενο είναι το Oculus. Που το Oculus έχει 300 πόσα ευρώ. Νομίζω ότι βολεύει αρκετά. Την αγοράζει εντάξει, μία φορά θα την πάρει. Θα, την, θα τα βγάλει τα λεφτά τη από την ευχαρίστηση. Αλλά ασύρματα Μερικά παιχνίδια δίνουν lag γιατί ο χρόνο ανάμεσα στο ένα και στο κινητό και στον υπολογιστή είναι μεγάλο. Οπότε το συνδέει το κινητό σου με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο και πάρα πολύ απλά αναλαμβάνει λίγο πιο γρήγορη διαμεταγωγή δεδομένων. Οπότε το lag περιορίζεται αρκετά. Ε, Επίση η free δοκιμή, η δοκιμαστική έκδοση κρατάει κάθε 5 λεπτά. Δηλαδή όσοι θέλετε να το δοκιμάσετε, σε κάθε 5 λεπτά σα το σταματάει και το ξαναξεκινάτε για να το δείτε. Βέβαια για δωρεάν 5 λεπτά εντάξει. Καλά είναι, απλά σας λέω όσοι θέλω να το αγοράσετε το κάνετε 5 ευρώ είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή. Ε, υπάρχει στο Google Play όπω το είδα. Πολύ καλό, δηλαδή αν και σιγά σιγά τα παιχνίδια, κάποια παιχνίδια συνεργάζονται καλά, κάποια παιχνίδια δεν συνεργάζονται τόσο καλά. Ε, Επίση, θα ήθελα να τονίσω κάτι που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι οι ξεναγήσεις σε μουσεία. Δοκίμασα... Το νέο museum, το νέο, έτσι λέγεται, νέο museum, θα σας βάλω και το πώς λέγεται νομίζω κάτω καθώς κάνω το editing, και το Ayala Museum, τα οποία Μπαίνει, το φορά και κάνει ξενάγηση μέσα στο μουσείο. Βέβαια, τα συγκεκριμένα δεν έχουν βίντεο 360 μοίρε, είναι φωτογραφίε 360 μοίρε. Οπότε προχωρά και βλέπει πώ είναι μέσα το μουσείο σε 360 μοίρε. Τρίβει δεξιά-αριστερά και βλέπει όλα τα εκθέματα που έχουν σε 360 μοίρε. Επίση, εντυπωσιακό ήταν το London VR, το οποίο μπαίνει στην πόλη του Λονδίνου και βλέπει τα αξιοθέατα του Λονδίνου. Είναι σαν περπατά στην πόλη κανονικά και βλέπει δεξιά και αριστερά σε φωτογραφίε 360 πώ είναι οι περιοχέ αρκετά εντυπωσιακό. Οπότε, καταλήγοντα, νομίζω η συγκεκριμένη και κάτι το οποίο δεν το είχα πει την προηγούμενη φορά, νομίζω, ή το ξαναλέω. Ε, δεν βγαίνει μόνο αυτό, βγαίνει και ένα μικρό χειριστηριάκι το οποίο έχει 13 ευρώ νομίζω. Η συγκεκριμένη έχει 69 ευρώ. Το χειριστηριάκι έχει 13 ευρώ και όταν, το φορά μπορεί να το χειρίζεσαι. Είναι λίγο πιο βολικό μερικέ φορέ. Μπορεί να χειρίζεσαι κάποιε καταστάσει Κάποιε εφαρμογές λίγο καλύτερα. Επίσης μπορείς να συνδέσεις το πληκτρολόγιο σου και το ποντίκι σου ώστε να μπορείς ειδικά στα παιχνίδια που παίζεις που κάνεις ε, streaming από το pc σου στο virtual, στο κινητό σου για να το βλέπεις μέσα από το headset χρειάζεται να βλέπεις το ποντίκι και το πληκτρολόγιο οπότε συνεργάζεται καλά. Ε, αρκετά φθηνή είναι. Αν τα πάρετε και τα δύο πακέτα νομίζω είναι στα 79, αν δεν κάνω λάθος. Ε, Να σας πω η ποιότητά τη τα πλαστικά τη είναι πολύ καλά. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι προσφέρει πάρα πολλέ, επειδή έχω μοιοπία, ε, με βοήθησαν αυτή η φακή που έχει μέσα να ζουμάρω λίγο καλύτερα, το οποίο το θεωρώ υπερβολικά καλό. Δηλαδή, για ανθρώπου που φοράνε γυαλιά όπω εμένα, είναι αρκετά καλή εφαρμογή, ε, α, α, αρκετά καλή χρήση αυτών εδώ. Ε, το αμέσω επόμενο είναι το Oculus Rift. Υπάρχουν κάποια αντίστοιχα πάνω κάτω, αλλά αυτό που είδα είναι ότι δυστυχώ από τα περισσότερα λείπει η ικανότητα τη καλή εστίαση. Είναι, μπορεί να είναι καλά, μπορεί να είναι φθηνά, γιατί υπάρχουν αρκετά φθηνέ επιλογέ. Έχει με 10, με 12, με 13, με 15 ευρώ, θα δείτε αρκετά κινέζικα. Ε, απλά το αρνητικό του είναι ότι δεν εστιάζουν τόσο καλό. Αυτό περί... έχει τρία επίπεδα εστίασης. Είναι απομακρύνει πάνω κάτω την, το κινητό και εστιάζει του φακού ανάλογα με το πώ ε, το φορά. Τώρα, στα αρνητικά του σα είπα ένα αρνητικό το οποίο κυρίω φταίει. φταίει νομίζω ότι είναι θέμα οργανισμού. Αν υδρώνεται πολύ, θα υδρώνουν λίγο τα υφακή ανάμεσα στα μάτια. Όσοι φοράτε τη γυαλιά, ξέρετε τι εννοώ. Ε, αλλά δεν είναι τίποτα, καθαρίζεται. Αν θεωρήσετε αρνητικό, σα είπα είναι το μικρό, η μικρή διάρκεια πολλών εφαρμογών που μοιάζουν με demos Αλλά να σα πω, υπάρχουν τόσε πολλέ εφαρμογέ που κάθε μέρα δοκιμάζετε από 4-5. Νομίζω δεν θα, δεν θα προλάβετε μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα να τι δοκιμάσετε όλε υπάρχουν. Επίση, ένα άλλο αρνητικό είναι ότι στο iOS έχει σαφώς λιγότερες εφαρμογές ελπίζω σιγά σιγά το iOS να εμπλουτιστεί παραπάνω το Android δυστυχώς ή ευτυχώς κερδίζει κατά κράτο. επίσης χρειάζεται ένα κινητό από 720, 720 pixel και πάνω όσο καλύτερο τόσο πιο δυνατό το Samsung, το Samsung, το LG νομίζω το G3 είναι το ιδανικότερο αυτή τη στιγμή που έχει δοκιμαστεί από όσο ξέρω με αυτό εδώ Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο. Α μην κοροϊδευόμαστε. Α κάνουμε τη μία και μοναδική ερώτηση που νομίζω ότι απασχολεί όλου σα και την έκανα και εγώ και σε μένα και στα παιδιά από την εταιρεία και σε όποιον ρώτησα. Θα το πάρω. Εννοείται θα το πάρω. Θα το χρησιμοποιήσω. Θα το λιώσω. Θα το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Ή θα το πάρω μία-δύο μέρε και μετά απλά θα το βάλω σε μία άκρη όπω κάνουμε πολύ και δεν θα το ξανασχοληθώ μαζί του ποτέ. Οπότε θα λέω: Κοίτα, αν δει 70 ευρώ, 60 ευρώ και 60 ευρώ, νομίζω 69 ευρώ είναι και 79 ευρώ με το χειριστήριο να το πάρει το πακέτο ε, και δεν θα το ξαναπάρω ποτέ. Νομίζω ότι το δυνατό του σημείο στο συγκεκριμένο προς το παρόν εκτός από το streaming και αυτό είναι μόνο όσοι χρησιμοποιείτε Android εκτός από το streaming το δυνατό του σημείο είναι τα βίντεο 360 μοίρες έκατσα και είδα εχθές ταινία 3D και βίντεο πάρα πολλά 360 μοίρες και έπαθα πλάκα λέω εντάξει φέρτε μου και η βάση είναι τεράστια των βίντεο. Μπορείτε να κατεβάσετε με το διάστημα, μπορείτε να κατεβάσετε με ό,τι θέλετε, με ωκεάνο, με... Φανταστείτε το και όλα τα περιβάλλοντα, όλα τα οποία υπάρχουν σε 360 μοίρες βίντεο. Ε, νομίζω ότι αυτό, το να μπαίνει σε ένα βίντεο και να χάνεις, να κοιτάς γύρω γύρω και να λες κοίτα να δεις είμαι και εγώ εδώ, είναι από τα πολύ δυνατά σημεία. Δηλαδή εγώ ως Κώστας, αν θα το χρησιμοποιούσα συνέχεια θα το χρησιμοποιούσα Κυρίω για 360 μοιρέ βίντεο. Τα παιχνίδια είναι ωραία, απλά εντάξει, θα το παίξει μία, θα το παίξει δύο, άμα είναι demo 15, 20. Ε, βασικά, αν είναι demo 5-10 λεπτών, πόσε φορέ να παίξει ένα demo σε ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι ακόμα και στο Oculus Rift αυτό είναι. Τα παιχνίδια του είναι πάρα πολύ μικρά. Όμω αυτά που έχουν τεράστιε και απεριόριστε δυνατότητε δεν είναι τόσο τα παιχνίδια όσο τα βίντεο. Και επίση, και θα, νομίζω το είπα και θα το ξαναπώ και θα το πω εδώ βασικά, ότι. Ένα πράγμα ακόμα περισσότερο από τα βίντεο θα πουλήσει το συγκεκριμένο και αυτό παιδιά είναι, και α μου επιτρέψετε, ξέρω ότι βλέπουν και μικρά παιδιά το show, αλλά δεν το έχω ακούσει να το πει κανένα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τώρα τελευταία έχουμε γίνει όλοι αρκετά σεμνότυφοι και κάποια πράγματα δεν λέγονται. Το selling point αυτού δεν θα είναι μόνο τα βίντεο 360, αλλά θα είναι και τα πορνό βίντεο 360. Μπορώ να πω ότι η εμπειρία σε αυτό βλέποντα ένα τέτοιου είδου βίντεο είναι αρκετά και παραπάνω από εντυπωσιακή. Τώρα θα μου πείτε, Μα Κώστα, τι λε, πω πώς... α μην κοροϊδευόμαστε, α μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπω είναι όμορφα και τίμια και ξαστεράτα. Βίντεο 360 και πορνό. Φανταστείτε να δείτε, επειδή να σα πω την αλήθεια, το δοκίμασα και αυτό. Φανταστείτε να δείτε βίντεο σε 1080p εδώ μέσα και να βλέπει τα πάντα ζωντανά. Αυτά τα δύο κατεμέχει είναι τα επιτραπέζια, αυτό εκεί που σα έδειξα το. See More RPG, αυτό εδώ, το οποίο ήταν τρελό, ήταν αυτά που με εντυπωσίασαν ω κόστα 10 φορέ παραπάνω από όλα τα άλλα. Σίγουρα τα παιχνιδάκια ήταν εντυπωσιακά, σίγουρα όλα ήταν εντυπωσιακά, αλλά 360 μοίρε βίντεο που είσαι μέσα, το ζει. Τα επιτραπέζια που σου ξεκλειδάνει, βλέπει ένα χαρτί και βλέπει ένα τεράστιο κόσμο που δεν τον είχε φανταστεί καν μπροστά στα μάτια σου, τον οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει και να τον χειριστεί. Και τα πορνό βίντεο. Νομίζω ότι αυτά τα τρία σημεία είναι που θα κάνουν μια τέτοια συσκευή να πουλήσει. Το βίντεο νομίζω θα πάει πάρα πολύ, πάει στο 20 λεπτό, αλλά ήθελα να είμαι όσο πιο αναλυτικό μπορούσα με αυτό. Ε, ελπίζω να συγχωρέσει την τεράστια διάρκεια, αλλά νομίζω αυτή η συσκευή έχει τόσα πολλά να πει που δεν σε φτάνουν ούτε 20 λεπτά να την περιγράψει. Έχει αρκετά καλά, έχει πολύ ελάχιστα αρνητικά όλο παραδόξω, τα οποία είναι αρνητικά τα οποία δεν φταίει η συσκευή. Αυτή, αυτό που σου προσφέρει είναι αρκετά τίμια. Αυτό που σου λέει, αυτό κάνει. Οι εφαρμογέ, βέβαια, που προσφέρει η Χομίντο θα τι ήθελα λίγο πιο πλούσιε. Είναι αρκετά ωραίε, ειδικά αυτή που μπαίνει και σου κατεβάζει βίντεο από το YouTube και στα χωρίζει για να τα βλέπει. Είναι αρκετά τίμια. Αλλά θέλω κι άλλο από την εταιρεία, λίγο ένα κλικ παραπάνω. Αλλά είναι αρκετά τίμια για αυτό που προσφέρει. Αυτό που παίρνει, αυτό είναι. Δεν σου πόσχεται κάτι παραπάνω ή κάτι παρακράτω. Σα είπα, το αρνητικό με του φακού, λίγο που θα μπουν, αλλά αυτό είναι στον οργανισμό. Αυτοί που δεν ιδρώνονται τόσο πολύ, ίσω να μην έχουν κανένα θέμα. Ε, και οι εφαρμογέ, αλλά συνέχεια αναβαθμίζονται, ανανεώνονται, μπαίνουν καινούριε. Λοιπόν, αυτό ήταν, νομίζω ότι. Να σα πω την αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, ε, έχω αρχίσει και μπαίνω σε σκέψει να πάρω κανέναν καλό κινητό. Πραγματικά ε, και να πάω να αγοράσω κι εγώ μια τέτοια μάσκα. Αλλά θα δούμε πώ θα πάει. Νομ προς το παρόν δεν έχω χρήματα για πολύ καλό κινητό. Όσοι έχετε πολύ καλό κινητό, νομίζω είναι μια καλή. Μια καλή εμπειρία, μια εμπειρία μοναδική. Όσο παιδιά φώναξα εχθέ και προχθέ και τα βλέπαμε εδώ πέρα για να τα δοκιμάσουμε, μείναν με το στόμα ε, ανοιχτό. Μου λέγανε άλλοι, πε μου τώρα, εξήγησέ μου, επειδή είμαι φυσικό, πε μου τώρα, εξήγησέ μου, μου λέγανε πώ γίνεται αυτό το πράγμα, τι το κάνει. Δεν είχαν καταλάβει ότι το κινητό κάνει όλη τη δουλειά μαζί με του φακού εδώ πέρα. Νόμιζαν ότι από κάπου αλλού γίνεται όλη η ιστορία. Ε... Οπότε νομίζω ότι τα λεφτά του θα τα βγάλει σε βάθο χρόνου, αρκεί να έχετε μεράκι. Δεν είναι για όλου, δεν είναι για όλου γιατί θέλει να ψαχτείτε. Να ψαχτείτε, να κατεβάσετε εφαρμογέ, να πειραματιστείτε. Δεν είναι απλά μόνο βάζω και παίζω, γιατί όσοι το κάνετε αυτό μπορεί να ψιλοαπογοητευτείτε, γιατί θέλει δουλίτσα. Κάποιε εφαρμογέ θέλουν δουλειά, κάποια πράγματα θέλουν σετάρισμα. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το χομίντο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αντιπροσωπεία από όλου. είναι η πρώτη αντιπροσωπεία η οποία που επικοινώνησε και του λέω: παιδιά, παιδιά, στείλτε μου να το δω. Και ήταν πάρα πολύ εξυπηρετική. Μου λένε: Πάρ το, δοκίμασέ το. Μου δώσανε πλήρη ελευθερία να πω ό,τι θέλω, χωρί περιορισμό και τα αρνητικά και τα καλά και όλα και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το πράγμα γιατί μου έδωσαν την ελευθερία να κινηθώ όπως μου αρέσει στα βίντεό μου να το πω όπως εγώ θέλω, το... να περιγράψω όπως εγώ θέλω την συσκευή όπως τη βλέπω γιατί όσοι βλέπετε τα βίντεο ξέρετε ότι τα λιώνω τα πραγματάκια που πιάνω και θέλω να όσο πιο ακριβή γίνεται γιατί ως αγοραστή τα παίρνω πάντα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης Όλα τα παιδιά που μου έδωσαν τα κινητά του για να το δοκιμάσω, γιατί εγώ δεν έχω τόσο καλό κινητό. Να ευχαριστήσω το PC Lab Wind Limnos, τα παιδιά εκεί πέρα που του πάω και σου λέω: Παιδιά, βοηθάτε. Δώστε κανένα καλό τηλέφωνο να δω και μου δώσαν ε, και το iPhone ε, το 6 και το iPhone 5S. Τον ε, φίλο μου Παναγιώτη εδώ πέρα, ο οποίο με έδωσε το δικό του το S4 να το δοκιμάσω. Ευχαριστώ πολύ γιατί με στήριξαν και μου βοήθησαν να, τα, να, να, το δοκιμάσω και να το ζήσω αυτό. Οπότε, μια αρκετά τίμια συσκευή. Αν έχετε καλό κινητό, πάντε πάρτε. Αν έχετε χάλιο κινητό προ το παρόν μέχρι να, να βαθμίσετε, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν τη συνιστώ για πολύ χάλια κινητά, γιατί θα απογοητευτείτε. Αλλά αν έχετε από πάνω 720p να παίζετε το κινητό σα, νομίζω ότι αξίζει. Check the Now, ήμουν ο Κώστα. Χομίντο Virtual Reality Headset. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα.